υποκατάρρευση είναι οι δικαστικές υπηρεσίες της Κρήτης. Με περισσότερο από το 30% των οργανικών θέσεων να είναι κενές, η λειτουργία της δικαιοσύνης στο νησί τίθεται εν αμφιβολό. Με το ζόρι, ίσα-ίσα, στο παραένα, προλαβαίνουμε να διεκπεραιώνουμε τις καθημερινές υποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης να στηρίζεται στις ατελείωτες ώρες υπεροριακής και απλήρωτης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Γιατί επί της ουσίας γι' αυτό μιλάμε. Από τις 386 οργανικές θέσεις στην Κρήτη είναι κενές οι 118. 222 είναι οι οργανικές θέσεις στην Ανατολική Κρήτη, εκ των οποίων τα κενά αγγίζουν τα 86. Από τις 164 θέσεις στη Δυτική Κρήτη, οι 42 δεν είναι καλυμμένες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουμε φτάσει στα όρια των σωματικών και ψυχικών αντοχών μας. Επιμελητές και γραμματείς είναι είδος προς εξαφάνιση και οι πολίτες περιμένουν μάτια την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι γραμματείς που κάνουν τα πάντα πλέον, δεν υπάρχει γραμματέας έδρας, υπάρχει γραμματέας για τα πάντα, έτσι. Έχουμε αυτές εκεί τις σακουλίτσες του σούπερ μάρκετ, οι οποίες σχεδόν καθημερινά δεν φεύγουν με είδη από το σούπερ μάρκετ από εδώ, φεύγουν γεμάτες δικογραφίες για να πάει ο κόσμος να δουλέψει στο σπίτι του, να μπορέσει να τελειώσει κάποιες υποθέσεις. Στα Χανιά, σε σύνολο 114 οργανικών θέσεων, τα κενά φτάνουν το 27,19%. Στο εφετείο Κρήτη, σε σύνολο 19 οργανικών θέσεων, είναι κενές οι 5. Στην εισαγγελία εφετών Κρήτης υπάρχει μόνο ένα κενό. Στο πρωτοδικείο Χανίων υπάρχουν 9 οργανικά κενά σε σύνολο 34 οργανικών θέσεων. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Χανίων υπάρχουν 7 κενά σε 24 οργανικές θέσεις. Στο Ειρηνοδικείο Χανίων υπάρχουν 5 κενά σε 16 οργανικές θέσεις, ενώ στο Ειρηνοδικείο Βάμου είναι κενή η μία από τις 2 οργανικές θέσεις. Είτε ένας πολίτης, για παράδειγμα, πώς εισπράττει αυτές τις ελλείψεις? Κυρίως καθυστέρηση ή αναβολές που γίνονται, γιατί τα πενάκια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε, εφόσον εισάγονται πολλές υποθέσεις, αναβάλλονται κιόλας. Οπότε, παρατηρούμε αυτό, ότι ένας άνθρωπος έρχεται και έρχεται 1, 2, 5. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες δυστυχώς, επειδή μετράμε τις αναβολές για να δίνουμε στοιχεία στον Άριο Πάγο, μετά από πόσες εισαγωγές της υπόθεσης αυτή εν τέλει εκδικάζεται, μπορεί να είναι και 9 φορές, μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 12. Ο μέσος όρος περίπου είναι στις 6, να φανταστείτε. Δηλαδή, ένας πολίτης προσέρχεται στα δικαστήρια περί τις 6 φορές για μία διαφορά που μπορεί να έχει ή μία παραβίαση που έκανε, κάτι απλό. Και αυτό ζητάμε να βιαστεί ο κάθε υπεύθυνος που είναι αρμόδιος να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, πρέπει να βιαστεί. Στο νομο Ρεθύμνου, σε σύνολο 50 οργανικών θέσεων, οι 11 είναι κενές. Στο πρωτοδικείο Ρεθύμνου υπάρχουν 18 οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι 5 είναι κενές. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρεθύμνου είναι κενές οι 3 από τις 15 οργανικές θέσεις, ενώ στο ειρηνοδικείο Ρεθύμνου οι 2 από τις 13. Αναφορικά με το πτεσματοδικείο Ρεθύμνου, από τις 5 οργανικές θέσεις υπάρχει μόνο ένα κενό. Ας λάβουμε βέβαια υπόψη ότι αρκετοί συνάδελφοί μας πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το επόμενο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Και μπορεί η κατάσταση στο Ρεθύμνο επί του παρόντος να είναι σχετικά διαχειρίσιμη σε ό,τι αφορά τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων. Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα στο κτίριο που στεγάζεται το δικαστικό μέγαρο. Τα προβλήματα εδράζονται κυρίως και εστιάζονται στο πρόβλημα του ελλείμματος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις είναι πριν το 80, οπότε χρειάζεται σίγουρα ανακαίνιση το ηλεκτρολογικό σύστημα και εγκατάσταση, καθώς και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, διότι πολύ συχνά έχουμε υπερχυλήσεις, ακόμα και μελλείμματα στα υπόγεια του δικαστηρίου, όπου υπάρχουν τα αρχεία, όπου υπάρχει το κηλικείο κλπ.